κοινωνική ενσωμάτωση, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, βελτίωση υποδομών, νέες θέσεις εργασίας, εξυγχρονισμός, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία είναι μερικές από τις έννοιες και τα βήματα για την επίτευξη της ανάπτυξης και δι' της περιφερειακής. Είναι βασικά ζητούμενα ώστε η Πελοπόννησος συγκεκριμένα να κάνει βήματα προς το μέλλον, δημιουργώντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Αυτός ήταν και ο σκοπός της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοπόννησου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 στην πόλη της Καλαμάτας, αναφορικά με την συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 14-20 στην ανάπτυξη και την ευημερία της. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε εδώ σήμερα. Να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, η οποία συνδέεται με την ευημερία των περιοχών μας. Που από αυτήν έγιναν τόσα πολλά και αν υπάρχει στοχοπροσύλωση, χθες η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης μας το έδειξε αυτό, και συνέργειες, είναι μια λέξη που στέκεται ιδιαίτερα ο κύριος Περιφερειάρχης, μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Σας καλωσορίζουμε ουσιαστικά στην εκδήλωση με θέμα η συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι προτελευταία στις 13 περιφέρειες Ελλάδας και είναι πολύ πίσω εάν συγκρίνουμε τις αντίστοιχες επιδόσεις με τις περιφέρειες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και σίγουρα είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αξιολόγησή μας. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το συνολικό υπόβαθρο για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Mm-hmm. Αυτό περιλαμβάνει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι όλα τα ειδικά χωροταξικά παντού, μεταξύ των οποίων και η Μεγαλόπολη, ώστε να διευκολύνουμε πολύ περισσότερο οτιδήποτε κάνουμε στη δίκαιη μετάβαση, αλλά και, το χωροταξικό σχεδιασμό της Πελοποννήσου, ο οποίος πολύ σύντομα θα έχει και το προεδρικό διάταγμα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει έναν πολύ καλό χρόνο προγραμματισμό με όλες τις προσκλήσεις που θα βγουν από το πρόγραμμα Πελοπόννησος και από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Επίσης, προσπαθούμε να το συντονίσουμε και με το ΠΟΔΟΕ όταν θα αρχίσουμε να έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι γνωστό, δεν διαθέτουμε ιδιαίτερους πόρους, ώστε όλα τα έργα τα οποία είναι όρημα να μπορούν να έρθουν έμπρος στο βαρός και να έχουμε την δυνατότητα συνεργειών και προστιθέμενης αξίας μέσα στο διάστημα το οποίο έρχεται. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση φορέων και πολιτών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 και η συζήτηση για τις προοπτικές της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Πρέπει να βρούμε τη σωστή εξίσωση και η πόρη του ΕΣΠΑ και προγράμματα τα οποία καλή ώρα όπως είναι το ΣΔΑΜ που υπάρχουν στην περιοχή μας, στην Αρκαδία και στην Ιχαλία, που πρέπει και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Λίγα λόγια, ό,τι έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε σχετικά γρήγορα, γιατί χρόνο δεν έχουμε. Να σχεδιαστεί καλά όμως και να αφορά όσο περισσότερους γίνεται να υπάρχει δικαιοσύνη. Το θέλουμε όλοι αυτό και εδώ πλέον θα κριθούμε, θεωρώ, όλοι μας το επόμενο διάστημα, αν καταφέρουμε να συνεργαστούμε στο επίπεδο που πρέπει, ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πρέπει και να κατανοήσουμε ότι οι πολύ μικρές αγροτικές, μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν στον αγροτροδιατροφικό τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα φάμε κανένα κομπιούτερ και καμία οθόνη και κανένα πρόγραμμα όταν πεινάσουμε. Θα πρέπει να έχουμε εξαιρετικά προϊόντα να πηγαίνουν μπροστά. Και σε όλα αυτά χρειάζεται κίνητρο και το κίνητρο είναι το χρήμα. Έγινε εθνικός σχεδιασμός, το ΣΔΑΜ το λεγόμενο, το οποίο έθεσε την ενεργειακή μετάβαση για μια κλιματική ουδέτερη οικονομία ως προτεραιότητα και κυρίως στοχεύει στις τέσσερις αυτές περιοχές που ανέφερα για την Πελοπόννησο, στον οικονομικό μετασχηματισμό τους, εφόσον φεύγει η ΔΕΗ και αφήνει πίσω της ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν, και υπέρ των εργαζομένων και του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, μετασχηματίζουμε την οικονομία φέρνοντας καινούριες επενδύσεις ή ενισχύοντας τις παρούσες. Και ενισχύουμε επίσης τους εργαζόμενους και το ανθρώπινο δυναμικό με καταρτήσεις κυρίως, αλλά και οπουδήποτε υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι έχουν βγει ήδη στην ανεργία, να ενισχυθούν.